Θάλασσας πια, στην άλλη Ελλάδα, στις νέες πόλεις που χτίστηκαν πάνω σε έρημα χωράφια. Κάθε σπίτι είχε κρυμμένο το δικό του θησαυρό που τον κουβάλισαν οι άνθρωποι από πέρα. Ήταν οι μνήμες τους, τα τραγούδια τους, η παιδεία τους, τα φαγητά τους. Να, για τη Σμαράγδα το φαγητό δεν ήταν μια καθημερινή υποχρέωση, ήταν ένα μικρό θαύμα. Έτσι την έμαθε η μάνα της από μικρό παιδί. Με το φαγί κάνεις θαύματα, της έλεγε. Και αυτό το ακολούθησε σε όλη της τη ζωή. Η Σμαράγδα μαγείρευε και χόρτεναν όλοι μόνο από τη Μοσχοβολιά. Και κατάφερε να μιλάνε όλοι για το μαγειριό της. Και να μας σταματάνε έξω από το παράθυρό της όταν έφτιαχνε τα σουτζουκάκια πνιγμένα στο κίνινο και στην κανέλα.